Αρχαίοι Φίλιππι, μία από τις σημαντικότερες πόλεις της εποχής του Μακεδονικού Βασιλείου και οικονομικός αιμοδότης του λόγω των σημαντικών μεταλλίων χρυσού που εκτείνονται μέχρι την Αμφίπολη, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιόμετρων. Πιστεύουμε ότι από την εκμετάλλευση των μεταλλίων γύρω από τους Φιλίππους, ο Φίλιππος κατάφερε και έκοψε το γνωστό χρυσό του νόμισμα, το Φιλίππιο, το οποίο διαδόθηκε σχεδόν σε όλη την, το γνωστό τότε κόσμο. Βρισκόμαστε στην είσοδο της αρχαίας πόλης. Εδώ κατέληγε ο δρόμος που ερχόταν από την Αμφίπολη και ένωνε τις δύο πόλεις που με το πλούσιο υπέδαφός τους έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην νικηφόρα εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οικονομικό κέντρο του Μακεδονικού Βασιλείου τη χρησιμοποιούσε πάντοτε ως ορμητήριό του για τους πολέμους που έκανε προς τα βόρεια, κυρίως με τους Τράκες, τους Ιλυρούς κλπ. Και εκτός από αυτό την στόλισε με τύχη. Είχε ξύλινη κατασκευή γύρω-γύρω. Από το θέατρο. Ναι. Το όνομα στην πόλη έδωσε ο ίδιος ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η πρώτη κάτοικη της περιοχής ήταν η Θάση, που γνωρίζοντας τον πλούτο της σε πολύτιμα μέταλλα, ξυλία και γεωργικά προϊόντα, ίδρυσαν αποικία. Πολύ γρήγορα όμως η αποικία τους απειλήθηκε από τους Θράκες και οι Θάσοι ζήτησαν τη βοήθεια του Φιλίππου του Δευτέρου. Αυτός, διαβλέποντας την οικονομική και στρατηγική σημασία της πόλης, την καταλαμβάνει, την οχυρώνει και της δίνει το όνομά του, Φίλιππη. Βλέπουμε τον πλούτο της από τα νεκροταφεία και από τους τάφους που ανασκάπτουμε. Αυτά τα δύο τμήματα μαρμάρινης επιγραφής που βλέπετε αποτελούν διατάγματα του ίδιου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με αυτά εδώ, ο Μακεδόνος στρατηλάτης όριζε τα όρια της περιοχής των Φιλίππων βασιζόμενος σε προγενέστερα του πατέρα του, όρια τα οποία έφθαραν μέχρι τη Σεραϊκή γη, τη σημερινή Αμφίπολη. Πρόκειται για ένα διάταγμα του Αλεξάνδρου με το οποίο προσπάθησε να τακτοποιήσει τις διαφορές που υπήρχαν ανάμεσα στους Θάσιους, στους κατοίκους των Φιλίππων αλλά και τους γειτονικούς Θράκες σχετικά με την περιοχή. Η πόλη από το 2003 βρίσκεται στον προσωρινό κατάλογο μνημείων της UNESCO. Όπως λένε οι αρχαιολόγοι, ίσως στο μέλλον οι ανασκαφές φωτίσουν ακόμα περισσότερο την περίοδο της μακεδονικής ακμής της.